κατά μόνας σπουδαία πράγματα. Και αυτά τα σπουδαία πράγματα πρέπει να τα λέμε. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό, δεν ξέρω αν το έχουμε κι αλλού. Δεν γίνονται πρωτοσέλιδα οι τεράστιες επιτυχίες που κάνουμε. Γίνονται πρωτοσέλιδα οι διάφορες ideas. Ας πούμε, ναι, αν πλακώθηκε ο τάδε δημοσιογράφος με την τάδε παρουσιάστρια. Ή ποιος θα έχει με ποιον. Εδώ μιλάμε τώρα για τέσσερα παιδιά, δύο κοπέλες και δύο κυρίους, που έχουν κάνει τον κόσμο και παραμιλάει φέτος. Και λίγο πολύ δεν έχουν πάει στον πέρα. Ο Απόστολος και ο Νίκος ο Μουντούλας, με τη δίκοπο Άννα Πενταλιούχου, πρώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο! Και Αλεξάνδρα Ιτσιάβου και η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Το διπλό σου και αυτό το παρόν. Πάρα πολλέ φορέ που λένε και είναι και εκπληκτικά παιδιά για έναν λόγο που θα σου πω μετά. Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Βασίλη. Για χαρά, χρόνια πολλά. Είναι πολλά. Τι να πω, κοπηλάτε, είμαστε κουπίτραβα. Το άθλημα που αγαπάει πάρα πολύ ο Νίκος Λάος πλέον. Απλά όλοι το κάνουμε μεταφορικά, εμείς το κάνουμε και κυριολεκτικά. Είμαι εδώ μαζί με την Αλεξάνδρα και τη Χριστίνα, τα καμάλια της κοπηλασίας. Και τη σκιά μου από δίπλα. Ευτυχώς στην εκπομπή μας χώρισαν, έβαλαν και την Αλεξάνδρα να διάμεσα, δεν αντεφάλω. Τι θυμίστε. Χαίρομαι εδώ, κατάλαβες. Νιώθω πολύ ξεχωριστός. Κάθε απερνοσμένες προσπάθειες να διαφέρουμε. Αλλιώς το παιδί πάλι. Για να πούμε, μια και σα έχουμε εδώ, να πούμε μερικά πραγματάκια που δεν τα γνωρίζουμε εμείς οι πολλοί για την κοπηλασία. Ας πούμε έτσι, με δύο λόγια, πόσες κατηγορίες υπάρχουν, για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να ξέρουμε τι ακούμε κι εμείς και τι βλέπουμε. Υπάρχουν 8 Ολυμπιακά πληρώματα. 8 Ολυμπιακά. 8 Ολυμπιακές κλάσεις, θα έλεγα, βάρκες στην κοπηλασία. Του χρόνου στην Ολυμπιάδα θα αγωνιστούμε 4 ελληνικά πληρώματα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Συγγνώμη για το Λονδίνο, το 2012. Ναι. Και νομίζω ότι η κοπηλασία, αν και όπως είπατε, δεν φαίνεται, ποτέ δεν είμαστε πρωτοσέλιδα. Παρ' όλα αυτά, ο προσεκτικός αναγνώστης μπορεί να διαβάσει πίσω σελίδες. Είμαστε ένα άθλημα το οποίο τελευταία 8 ετία έχουμε κάνει άλματα. Και τελευταία 8 ετία είμαστε η απόλυτη έκπληξη. Είμαστε συνέχεια έκπληξη. Δεν ξέρω γιατί για την κυρία Μεσοδάφη κάθε χρόνο έκπληξη από την τελευταία παιδιά και παίρνει τα ίδια χάρη. Όχι, έκπληξη ξανά. Εντάξει. Δεν θα γίνει ποτέ σπουδαία, αυτή θα είναι πάντα έκπληξη. Εκπληκτική. Είναι ωραίο να είσαι έκπληξη πάντως, εντάξει. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Χρόνια πολλά και στους συναθλητές μου σε όλη την εθνική ομάδα που είμαστε σχεδόν πώς είπες για τους μοναχούς πριν, και εμείς κάπως έτσι κοινοβιακή ζωή κάνουμε στο Πιλατοδρόμιο με τους Χινιά. Α, στους Χινιά είστε, ναι. Μόνιμοι κάτοικοι, εδώ και 8 χρόνια σχεδόν. Το Πιλατοδρόμιο πώς είναι τώρα. Νομίζω ότι είναι από τα Ολυμπιακά άρια τα οποία αξιοποιείται δυστυχώς κατά κύριο λόγο μόνο από εμάς. Τελευταία έχει ανοίξει για το κοινό. Θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος που είναι κοντά στις περιοχές της Νέα Μάκρη Μαραθώνας θα έρθει λίγο πιο κοντά, γιατί νομίζω ότι είναι υπέροχο μέρος. Μπορείς να κάνεις από παρατήρηση πουλιών μέχρι παρατήρηση αθλητών. Κουπιών. Και κουπιών. Συντηρείται δηλαδή. Συντηρείται, ναι. Εμείς μένουμε μέσα. Α, ναι. Ναι, εμείς ζούμε μέσα. Κανονικά, στην κατάσταση. Καλησπέρα λοιπόν, Αλεξάνδρα μου. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης. Κάθε χρονιά που έρχεται να μας βοηθάει να ξεχάσουμε τα κακά της προηγούμενης. Να μας δίνει ελπίδες. Ο καθένας ό,τι επιθυμεί. Και στόχους να έχουμε, στόχους. Άμα δεν έχει στόχους, όποιο στόχο ο καθένας. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Τώρα, εσάς στόχος είναι η Ολυμπιάδα, ας πούμε. Ναι. Το χρυσό στην Ολυμπιάδα. Δεν τα λέγει, είναι πολύ. Για μένα θα είναι η δεύτερη φορά που θα συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα η συμμετοχή απλώς δεν μου φτάνει πλέον. Και βλέποντας και λιγάκι την τετραετία που πέρασε, θα έλεγα ότι είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι ο κύριος στόχος. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Πάμε βήμα-βήμα, πάντα. Και τι να πω. Το σκύφι ελαφρών βαρών, τι είναι, για πείτε μας, πώς είναι αυτό το σκάφος. Είμαστε διπλό σκύφι ελαφρών βαρών. Διπλό σκύφι ελαφρών βαρών. Σκύφι είναι το σκάφος, είναι συντομογραφία, Και το βάρος αναφέρεται στον αθλητή. Ελαφρών βαρών αναφέρεται στον αθλητή. Όλες οι βάρκες ζυγίζονται, αλλά οι αθλητές στο ελαφρών βαρών αναφέρεται στον αθλητή.
πρέπει να έχουμε ένα μέσο όρο βάρκας. Ζυγιζόμαστε 2 ώρες πριν από την κούρσα, έτσι είναι να σας βάζουμε και λίγο στους κανονισμούς. Και πόσα κιλά δεν πρέπει να ξεπεράσετε εκεί? Τα 57. Ο μέσος όρος του πληρώματος. Ο μέσος όρος του πληρώματος είναι 57 κιλά. Εμένα εδώ το πίνει Αλεξάνδρα, είναι ιδιαίτερο εύκολο. Ευτυχώς είναι η Χριστίνα μαζί μου. Να μην είναι οργανία, είναι κάτι για μένα. Χριστίνα, μην προσέξει τη Χριστίνα μου πρώτα. Μπροστά μου τα βάλατε. Αλλάξουμε κλάση. Λοιπόν, πάμε, Χριστίνα, γεια σου. Γεια σας. Καλησπέρα. Πολύ πολλά. Μάλλον όχι, έτσι, μετά μην καλύτερο. Το καλά, Χριστίνα. Έτσι την πατάω σήμερα. Έτσι την πατάω σήμερα. Τον βάζετε μπροστά, τα λέω, τι να πω τώρα κάποιος. Λοιπόν, για πες μου ώρες προπόνησης, πόσες ώρες, τι κάνει, πόσο το πρόγραμμα σου. Μισό λεπτό λίγο. Συγγνώμη, μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα. Όχι, δυστυχώς όχι. Είναι full time. Για 7 με 8 ώρες προπόνησης κάθε μέρα. Έχουμε 2 ρεπό, εμείς μιλάμε τα απογεύματα, Πέμπτη και Κυριακή. Τα απογεύματα ρεπό. Τα απογεύματα είναι αυτά τα λεφτά. Πρωί το πόνο. Πρωί, μεσημέρι, πάντα. Εκτός από Πέμπτη και Κυριακή που έχουμε μόνο πρωί προπόνηση. Και είναι φυσικά κάνετε γυμναστήριο και θάλασσα. Και νερό. Και ξηρά και θάλασσα. Κάπως έτσι πάει. Νερό έχει και κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ναι. Όσο μας το επιτρέπει. Εντάξει, εδώ είμαστε και στο Σινιά, είναι και λίγο σερφότοπος, κάποιες μέρες τις χάνουμε. Αλλά το πρόβλημα πάντα προέχει έχει νερό και το απόγευμα έχει. Όταν κοιτάτε τον καιρό και δεν επιτρέπει από κάποια αποφόρ και πάνω, ναι, για ανάλογα τον άνεμο. Έτσι, έτσι. Παίρνετε μέσα. Πες το εσύ, δεν ξέρω εδώ. Πόσο ξεκίνησε και πήγα στην κοπή. Πώς σας ήρθε? Εγώ κατάγομαι από την Καστοριά. Και λόγω της λίμνης είναι ιδιαίτερα γνωστό το άθλημα, οπότε ήταν εύκολο να μπλέξω. Εσείς από την Λεγκομενίτσα? Ναι. Από την Λίμνη. Πατριώτησα. Όχι, έχει όμως ένα φυσικά πάνεμο λιμάνι. Και για μένα ήταν κάτι εντελώς τυχαίο, ήταν πολύ πρωτόγνωρο. Ξεκίνησα σχεδόν μαζί με τον Όμιλο, ξεκίνησα και εγώ να κάνω κοπηλασία. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό. Έχω μεγαλώσει μέσα με αυτό τον Όμιλο. Γενικά όπου υπάρχει νερό, είμαστε κι εμείς. Άμα το δεις, κολλάς, τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά από. Μπορεί να χαρακτηρίζεται τα δύσκολα αθλήματα, αλλά είναι ένα πολύ ξεχωριστό άθλημα. Είναι ταξίδι, εντάξει. Πώς είναι ένα ταξίδι. Η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, για πες τώρα. Γεια σας και από μένα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά για αυτές που γιόρταζες. Ευχαριστώ πολύ. Χριστίνακι μας. Εγώ τι να πω, για μένα θα είναι η πρώτη μου φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μπορεί και να μην διεκδίξω μετά, ο Αλεξάνδρος δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ ασχολούμαι από το 2004 πιο σοβαρά, ας πούμε, στην εθνική ομάδα, που συμμετείχε στην εθνική ομάδα. Η Ολυμπιάδα ήταν ένα όνειρο πάντα για μένα. Το έχω κυνηγήσει πάρα πολύ και τώρα που κοντεύει, ανυπομονώ όλο και περισσότερο να το ζήσω. Ελπίζω να είναι τα αποτελέσματα έτσι όπως τα θέλουμε, γιατί είμαστε. Τα δίνουμε όλα σε αυτό που κάνουμε. Χρησιμοποιούμε όλο μας τον χρόνο, όπως είπαν και τα παιδιά. Και έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας μεγάλες. Να σας κάνω μία ερώτηση. Πείτε μου τη διαφορά, γιατί λέμε συνέχεια όλο μιζεριάζουμε για τώρα. Πείτε μου τη διαφορά. Είσαστε εσείς οι δύο κοπέλες και τα δύο αγόρια. Είσαστε οι δύο άνθρωποι, έχετε κάποιες εγκαταστάσεις όπως τα έχουν παντού σε όλο τον κόσμο και πάτε και κάνετε προπόνηση. Εσείς γιατί βγαίνετε πρώτοι? Θέλω να πω. Δεν φημιζόμαστε και για τα άπειρα μέσα που δίνουμε στους αθλητές μας κλπ. Δηλαδή παίζει θέμα η ψυχή, το στένος, το φρόνημα, πέρα από την τεχνική, ας πούμε. Γιατί ξαφνικά η Ελλάδα. Γιατί είμαστε ένας λαός που περιβάλλεται από θάλασσα. Καλά, γιατί δεν είναι έμπαστο. Δηλαδή, 10 χρόνια οι μισοί Έλληνες πληγόντουσαν κατά καλοκαίρι. Η ναυτοσύνη μας τέλος πάντων είναι φημισμένη. Ήταν ανέκαθεν. Οπότε νομίζω ότι το έχουμε στο DNA μας αυτό. Έπειτα από αυτό υπάρχει ένα σωστό, υπήρξε μάλλον από εδώ και μια δεκαετία ένα σωστό timing που λειτουργήσαν όλα σωστά. Διοίκηση, προπονητικό, δυναμικό και, και αθλητές που λειτουργήσαν άψογα. Και σιγά σιγά έρχεται το αποτέλεσμα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολύ σκληρή δουλειά τα τελευταία 10 χρόνια. Μπράβο. Καμία σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Και γι' αυτό είναι έφυγε ο προπονητής μας ο Ιταλός που συνεργαζόμαστε τελευταία 7 ετία. Αν με λέει κάποιος ότι θα έβαζε αυτή την προπόνηση, θα τον έλεγα. Εντάξει, δεν γίνεται με τίποτα, ας πούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εύχομαι, παιδιά, έτσι καλή δύναμη και να είστε και καλά γιατί ξέρεις το βράδυ. Σε χαρτί, δεν πάνε πολύ. Δίπλα σας είμαστε. Και να γιορτάσουμε όσα ξέρετε άλλοι εγώ. Σε μένα, 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 σε μένα
Είδατε πώς κυλάει ο χρόνος σαν, σαν μεράκι, άμα περνάμε ωραία. Έτσι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να περνάμε ωραία. Τι ωραία που δεν ωραία, δεν ήταν. Πόπε τρελάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Αττικό Κέντρο Χορού, τα παιδιά που χορέψανε. Σπύρο, Σπύρο. Θα έρθω κι αύριο. Κι αύριο, δεν έχουμε άλλα ένα. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε τα καλύτερα στους πρωταθλήτες και στους πρωταθλητές μας. Έλα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, λόγω της κατάστασης όσο φεύγουν το φρουφρού, τα φρουφρού και τα αρώματα από τη ζωή μας, θα γίνουμε, θα στοχεύουμε πιο πολύ στην ουσία. Να μάθουμε να τιμάμε και να σεβόμαστε ανθρώπους που μας πάνε ψηλά και κρατάνε την Ελλάδα όρθια. Χρόνια πολλά, καλύτερα. Δεν σκοτάζει. Καλύτερα, χρόνια πολλά. Είσαι μεγάλος. Α, ηθοποιός μου. Α, εντάξει.